Εγώ λέω τώρα να περάσουμε, να παραμείνουμε στο γυναικείο πληθυσμό, αλλά να περάσουμε σε μια κοπέλα η οποία πραγματικά κάνει για 10. Και τι ωραίο μπλουζάκι. Όταν την είδα δηλαδή μπροστά μου, επειδή είχα να τη δω και αρκετούς μήνες, είπα εντάξει, μας κάνεις πλάκα. Μας κάνεις πλάκα. Δεν είπα μου κάνει πλάκα ο Θεός, είπα μου κάνει πλάκα η Χρύσπα! Yes. Δείτε τι γυναίκα έχουμε σήμερα στην εκπομπή αυτή, παρακαλώ, ένα πανοραμικό! Πώς το λένε το βίντεο, το πανοραμίκ, το 3D, σαν είσαι σούλα. Μπράβο, γεια σου, πανοραμικό. Καλώς μας ήρθες, ομορφιά. Καλώς μας ήρθες. Δεν σε φιλάμε λόγω έλευσης χρόνου. Ήρθα, ήρθα. Δεν σε φιλάμε λόγω έλευσης. Γρήγορα. Φιλιά πολλά για να προλάβουμε. Κοίτα, τώρα θα σε φιλώ και θα τραγουδάω μαζί. Το Χρυσπάκι είναι μαζί μας σήμερα. Έτοιμο να... Καλημέρα στους μουσικούς. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Ξεκίνα να τραγουδάς και θα μιλήσουμε μετά. Οκ. Ρίξε τη ζαριά. Έτσι, ρίχτε. Έλα. Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν και φύγα σαν αστραφή. Σημερώνει κορναρίσματα φωνές στο ποτήρι ο καφές. Λυπείς πιο πολύ από χτες. Καλημέρα, θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα. Δεν σε ξεχνάω δε στιγμή. Καλημέρα, θα είμαι δίπλα σου εκεί. Δε σε ξεχνάω δε στιγμή. Hey! Πάμε! Για πρώτη φορά μου τρομάζω μ' αυτό που αισθάνομαι εγώ. Μα τίποτα πια δεν αλλάζω. Πρώτη φορά δεν ακούω αυτό που μου λέει η λογική. Με μάτια κλειστά προχωράω και όπου βγει. Ό,τι καλύτερο για μένα αυτό που τώρα ζω με σένα. Και μην ακούσεις πια κανένα, εμείς οι δυο είμαστε ένα. Ό,τι καλύτερο για μένα τα μάτια σου. Και μην ακούσεις πια κανένα. Εμείς οι δυο είμαστε ένα. Είμαστε ένα. Και να σας πω γιατί. Γιατί έχω εσένα πλάι. Ξεχνάς, γιατί έχω εσένα πλάι μου. Έχω εσένα πλάι μου. Φτάνει η καρδιά μου να μ' αγαπάς. Κάνω και ζημιές, παιδιά, κάνω και ζημιές. Τέλειο το μικρό. Παλιά τα χρόνια ήταν ο άντρας κυνηγός. Τώρα πια φοβάται τις γυναίκες δυστυχώς. Ήξερε παλιά ο άντρας πως να σου φερθεί. Τώρα ούτε την πόρτα να σου ανοίξει δεν μπορεί. Τώρα οι άντρες οι σκληροί και αισθηματίες υπάρχουν μόνο στις ασπρόμαυρες ταινίες. Αυτοί που εκατό της εκατό. Θέλω έναν άντρα εκατό της εκατό. Που πήγανε οι άντρες εκατό της εκατό. Ερωτώ. Εδώ τόσοι είμαστε.
πάντα είχα κανονισμένα. Για να μην έχω άγχος κανένα, μπορεί να μείνω, να ησυχάσω και να το ξεχάσω. Τα πάντα είχα κανονισμένα, με τη μαμά μου συμφωνημένα, τα κινητά μου κατεβασμένα. Και πάνω που είχα πει πως θα μείνω για παρτί μου, κι άλλο δεν θα βάλω ξανά στο κρεβατί μου. Πού να φανταστώ ότι θα έρθεις αγάπη μου, πού να φανταστώ πως μου κάνει πλάκα ο Θεός κι ο ερώτας ο ξαφνικός. Πάλι την πόρτα μου χτυπά και στο Twitter μπορεί. Σουνα κόρη μου εσύ, πριν πάρω την αποφάση να μην ξανααγαπήσω πια. Πάνω που είχα πει πως θα μείνω για παρτί μου, κι άλλο δεν θα βάλω ξανά στο κρεβατί μου. Πού να φανταστώ ότι θα έρθεις αγάπη μου, πού να φανταστώ. Πάνω που είχα πει πως θα μείνω για παρτί μου, καλό δεν θα βάλω ξανά στο κρεβατί μου. Πού να φανταστώ ότι θα έρθεις αγάπη μου, πού να φανταστώ. Κάτι ελαφρύ για πρωί. Απόψε είσαι τα παγακιά στο ποτό μου. Μ' έχεις τρελανή και θα χάσω το μυαλό μου. Ήμουν παλιότερα σου λέω σ' άλλη φάση, μα εσένα γνώρισα και τώρα είμαι εντάξει. Μου λέει ο λόγος. Για μια καρδιά να καίγομαι, να σ' αγαπώ δεσμεύομαι. Απόψε είσαι τα παγακιά στο ποτό μου. Απόψε είσαι τα παγακιά στο ποτό μου. Έτσι! Κυρίες και κύριοι, αυτό το τραγούδι της πονεμένης γυναίκας η οποία έχει ανεχτεί τα εξής έξι. Τα νεύρα, τη ζήλια, την αχαριστία, τα ψέματα, την αδιαφορία, το ψέμα και... Τι όχι παιδιά, είναι. Μην μπερδεύετε. Ένα ψέμα, την αδιαφορία και τα νεύρα, τα ειρωνία. Και την ειρωνία. Έχει ανεχτεί αυτά από τον κύριο αυτό, ποιος ξέρει για πόσα χρόνια. Με τα οποία ζει μαζί. Ταυτίζεσαι εσύ με αυτήν. Ή για πόσα λεπτά. Τα έχει ανεχτεί αυτά αυτή η κυρία για πολύ καιρό με το. Συζεί με τον κύριο αυτό. Τα έχει ανεχτεί, αλλά μόλις πέφτει το κέρατο, του λέει: όχι, ρε φίλε. Όχι, όχι. Ως εδώ. Ως εδώ. Ως εδώ. Και φεύγει επειδή την κεράτωσε. Δεν φεύγει επειδή τη τα έκανε όλα αυτά τόσο καιρό. Κατάλαβε τι γίνεται τώρα, ανάποδο που είναι η γυναίκη. Ήταν αγία δηλαδή αυτή, έτσι. Ήταν αγία. Και να υπογραμμίσουμε εδώ για άλλη μια φορά ότι η Ναταλία Γερμανού συγχωρεί την απιστία. Αλήθεια. Ναι. Εγώ δεν συγχωρώ. Εσείς που το ξέρετε. Εγώ το έχει πει. Το έχουμε συζητήσει τρία χρόνια. Αυτό συζητάμε με τη Σύση, η οποία με αγριοκοιτάει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Κάτσε να την αγριοκοιτάξω κι εγώ. Πάμε μαζί. Δεν συγχωρεί τα υπόλοιπα έξι. Ότι δηλαδή η απιστία δεν είναι ψέμα, δεν είναι κοροϊδία, δεν είναι ηρωνία. Εγώ θα είχα φύγει στην αδιαφορία. Στο έχω ξαναπεί από την πρώτη μέρα που σε γνώρισα. Δεν εγώ μπορεί να την αδιαφορία. Από το πρώτο. Εγώ δεν συγχωρώ την αδιαφορία, ας πούμε. Θα έχεις φύγει και θα έχεις πάει στο πανόραμα. Στα Χανιά. Μπράβο, φίλε Παύλο. Γι' αυτό οι χιώτες πάνε 6-6 στις εκπομπές. Όχι, του φανεί του ρολό Στεφανή. Να δώσουμε και μια χείο κάποια στιγμή. Βγάλε και το τέτοιο. Αλλά προς το παρόν πάμε στα Χανιά. Έτσι το έριξε το όνομά. Προς το παρόν πάμε στα όμορφα Χανιά. Και στα όμορφα Χανιά δεν τα πάμε εμείς. Περικλή μου, κανονικά πάω να διαβάσω τη δικιά σου προσφορά. Είναι πολύ δελεαστική. Την έχω εδώ, αλλά θα τη διαβάσω στο τέλος εκπομπής, αν προλάβουμε. Ναι, προς το παρόν όμως,
το βάζω εδώ στο μαξιλάρι και λέω ότι το τυχερό ζευγάρι το οποίο θα κληρώσουμε αύριο 2 παρα 5 που θα τελειώνει το αυριανό μας στην Καλή Χαρά θα περάσει μια υπέροχη εβδομάδα στα Χανιά. 5 διανυκτερεύσεις με πρωινό και δείπνο σε ένα φανταστικό ξενοδοχείο 5 αστέρων, είναι το Πανόραμα στα όμορφα Χανιά. Και η εταιρεία www.bookinggreece.com προσφέρει και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιάς, Χανιά, Πειραιάς, με επιστροφή δηλαδή, για να περάσετε αυτή τη μαγευτική εβδομάδα. Δες ξενοδοχείο, Χρύσπα. Δες. Το έβλεπα και πριν. Δες και νομίζω... όνειρο, δες δηλαδή ξαπλώστες. Oh. Δες πισίνα. Παράδεισος δες είναι. Δες θάλασσα. Είναι φανταστικό ξενοδοχείο το Πανόραμα, πεντάστερο. Καλά, μιλάμε ότι είναι ένα αριστούργημα. Είναι κύριε Πανόραμα, μπορούμε να έρθουμε κι εμείς. Θα μας πάει η Κούσουλα που έχει πάει. Σας πόσο παρακαλούμε, ζήτουλες, καλέστε μας και εμάς. Αν θέλετε. Ζήτουλες. Ε, ναι. Ζήτουλες. Η Μερούλα θα μας πάει, ξέρει. Λοιπόν, τα δωμάτια συγκλονιστικά όπως βλέπετε, κρεβάτια με ουρανό. Εντάξει. Και εντάξει. Και το Booking Greece θα παρακαλέσω και θα γίνω και πιο ζήτουλες ακόμα, αξιοπρέπεια μηδέν. Λοιπόν, το μόνο που θέλουμε από εσάς είναι να στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα, όσα πιο πολλά μπορείτε, για να έχετε και πιο πολλές πιθανότητες να κληρωθείτε. Αλφα, κενό και ονοματεπώνυμο στο 19%. Μπείτε στην κλήρωση και αύριο 2 παρα 5 θα δούμε ποιο είναι το τυχερό ζευγάρι που θα περάσει μια εβδομάδα στα Χανιά, στο ξενοδοχείο Πανόραμα. Τα νέα σου. Τα νέα μου, ετοιμάζομαι να πάω κι εγώ στα Χανιά τώρα στο ξενοδοχείο Πανόραμα, να κάνω διακοπές. Ναι. Τίποτα, τα νέα μου είναι ότι είμαστε έτοιμοι πια. Άντε, παιδάκι μου, αυτό το τραγουδάκι αυτό θα κυκλοφορήσει όπου να είναι. Πια αυτό το τραγουδάκι. Είμαστε, εντάξει, είχαμε κάποιες ατυχίες και είναι και η απόσταση Θεσσαλονίκη-Αθήνα τώρα πια είναι λίγο δύσκολα. Ναι. Αλλά είμαστε έτοιμοι, όλα καλά. Σε λίγες μέρες έρχεται. Έρχεται. Τίτλο έχουμε. Όχι ακόμα. Α. Δεν είναι ανακοινώσιμο. Μάλιστα. Αφού έχει γράψει τραγούδι, δεν έχουμε τίτλο. Δεν μπορώ να σου τον πω. Καταλαβαίνετε. Δεν θέλω να σου τον πω, Θέμη, εσένα συγκεκριμένα. Δεν θέλω να σου πω τον τίτλο του τραγουδιού. Ωραία, μην για σιγά σου να το πει στου ναι, είναι σύγκλι. Α, σιγκλάκι. Το έχει γράψει η Ναταλία, από ό,τι καταλάβαμε όλοι. Το έχει γράψει ο Χριστόδουλος Σιγανός με τον Βαλεντίνο. Και στίχο η Ναταλία. Όχι. Ο Χριστόδουλος Σιγανός με τον Βαλεντίνο γράφει. Τελεία. Έχει γράψει και με Βαλεντίνο και Χριστόδουλο Σιγανό μαζί τραγούδι. Αυτό λέω, γι' αυτό το έπρεπε. Ναι, αλλά συνήθω γράφει ο Χριστόδουλο τη μουσική. Και ο Βαλεντίνο τείχου. Ναι. Έλεγα πω έχει μπει και εσύ, παιδί μου. Όχι, θα μπει. Σαν έμπει. Επειδή υπάρχει δημοκρατία, θα μπει. Θα μπει σε άλλο τραγούδι. Εγώ τη έρωτα τη Χρυσπούλα δεν υπόσχομαι τίποτα. Άλλο μεγάλη επιτυχία από την προηγούμενη σεζόν. Καλοκαιρινό. Καλή επιτυχία να έχει το κομμάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ωραία. Όλα καλά. Τελείωσα τις εμφανίσεις μου που είχα στην Αθήνα. Τώρα το καλοκαίρι θα πάω σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και της Κύπρου. Α, ωραία. Ναι, έχουμε κάνει μια πολύ ωραία ομάδα. Περισσότερο σε κλαμπ θα κινούμαστε. Γιατί το καλοκαίρι νομίζω το ζητάει κιόλας. Ναι, εννοείται. Και αυτά. Και υπάρχουν σχέδια και για το χειμώνα. Υπάρχουν σχέδια, ναι. Συζητάω, θα είμαι στην Αθήνα. Συζητάω όμως ακόμα. Αλλά γενικότερα όλα καλά, παιδιά. Ένας χρόνος εγκαμουδίου. Ένας χρόνος εγκαμουδίου. Ούτε καν ένας χρόνος. Πόσο είναι, Αύγουστο δεν έχει παντρευτεί. Δεν έχει κλείσει χρόνο. 2 Αυγούστου. Δεν έχουμε κλείσει χρόνο. Όχι. Κάτι ψηλά. Εντάξει, πολύ ωραία. Περίμενε. Πες μας ένα. Το ωραιότερο πράγμα που έχει αποκομίσει από τον σχεδόν ένα χρόνο παντρεμένη και το χειρότερο. Δηλαδή ένα πολύ καλό και ένα πολύ κακό που έχει βιώσει παντρεμένη 10 μήνες, 9. Ναι, το ωραιότερο που έχω βιώσει είναι ότι μετακόμισα στη Θεσσαλονίκη μόνιμα. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Και επειδή μένουμε και στο κέντρο, περνάω τέλεια. Ναι. Είναι πολύ ωραία η ζωή επάνω, άλλη ρυθμή. Το δύσκολο είναι ότι υπάρχει η απόσταση με τα εδώ, δηλαδή επειδή η δουλειά μου, η βάση της είναι εδώ, πρέπει να πηγαίνω, τις μισές μέρες είμαι εδώ, τις άλλες μισές είμαι στη Θεσσαλονίκη. Αλλά μου αρέσει, είναι επιλογή μου που είμαι πάνω. Θέλω δηλαδή. Ναι. Τι εννοείς, ο άντρας σου είναι πάνω. Φυσικά και θέλεις. Εντάξει, Θέμη, μην τα ισοπεδώνεις όλα. Το λες και είσαι ελεύθερη και τύπου θέλω και είμαι. Ο άντρας σου είναι το σπίτι σου. Εντάξει, θα μπορούσαμε να έρθουμε να μείνουμε και εδώ. Εντάξει, απλά επειδή είναι επιχειρηματίας. Σε με τη σχέση. Εσύ μου πες πράγματα που έχουν να κάνουν με χιλιομετρικές αποστάσεις. Εγώ εννοούσα του έγκαμου βίου. Στην ουσία. Δεν είσαι ακόμα πιο πολύ. Δεν είσαι ακόμα πιο πολύ με έναν άνθρωπο τελικά όταν είσαι παντρεμένη. Δεν το είχα βιώσει ποτέ σε σχέσεις μου αυτό. Αισθάνεσαι ότι μπαίνει σαν να είσαι ένα, γίνεστε ένα, γιατί έχετε κοινή ζωή, έχετε κοινές υποχρεώσεις, κάτι το οποίο εγώ ξέρεις πως ήμουνα τραλαλά. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει κάτι που μέχρι σήμερα έχω καταλάβει ότι δεν μου αρέσει. Ωραία.
Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό ευτυχώς. Θα ξαναρωτήσουμε σε ένα χρόνο. Ναι. Του χρόνου τέτοια μέρα ξαναρωτήστε με, δεν ξέρεις ποτέ. Και μακάρι να μην το πετύχουμε κιόλας.